Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μαζί μετά το Πάσχα. Η δημόσια τηλεόραση έχει τη χαρά και την τιμή να φέρνει απόψε στο προσκήνιο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο. Όλοι οι συνάδελφοί μου έλεγαν ότι είμαι τυχερός, γιατί αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη μέρα για την κυβέρνηση και για τον τόπο. Είναι η μέρα που πήραμε την πρώτη ανάσα με αυτά τα περίφημα spread. Ξέρετε, το τελευταίο μήνα στα καφενεία και στα χωριά, και στο χωριό μου που πήγα το ίδιο είδα, κάθε μέρα ρωτούσαν πώς πάνε τα spread. Όπως ρωτούσαμε το 2000 που ανέβηκε ο δείκτης Dow Jones, τώρα ρωτούσαμε τα spread. Φαίνεται να τελειώνουμε με τους τοκογλύφους. Αυτό είναι η σημαντικότερη είδηση. Το δεύτερο είναι ότι η ατρομοκρατική υπηρεσία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φαίνεται να έχει μια επιτυχία μετά από πολλά χρόνια να είναι στα ίχνη μιας σημαντικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Τα λέω όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη, γιατί μένει τις επόμενες μέρες να αποδειχθεί πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Πρώτα, να καλησπερίσω τον κύριο Πρόεδρο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Τη συζήτηση αυτή πιστεύουμε να εκφράσουμε πολλά από τα δικά σας ερωτήματα και τις δικές σας απορίες. Ήδη έχετε αρχίσει να τηλεφωνείτε. Ξέρω ότι θέλετε να μάθετε και να ακούσετε καλά από πολλά από τον Πρόεδρο, που ξέρει, αν όχι όλα τα περισσότερα, τι συμβαίνει και εδώ και στις Βρυξέλλες. Τη συζήτηση λοιπόν αυτή θα την κάνουμε με τρεις αξιόλογους, σημαντικούς και έμπειρους συναδέλφους μου. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Παπαχρήστο. Ο Σεραφείμ Κοτρότσος και ο Δημήτρης Τσιόδρας, γνωστοί. Καλησπέρα. Και οι τρεις πολιτικοί συντάκτες και αρθρογράφοι. Πριν όμως υποβάλω το πρώτο ερώτημα, το πρώτο από τα πολλά δικά σας ερωτήματα, πάω σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε λίγο μαζί.